Από μεριάς της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής χαιρετίζουμε το σημερινό μαζικό αγωνιστικό συλλαλητήριο και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής και την Επιτροπή Σχολικών Καταρριστριών Αθήνας, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας παιδιών και εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία της περιφέρειάς μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της πανδημίας σε σχολεία και νηπιαγωγεία έχουν οδηγήσει στο να εξελιχθούν σε υγειονομικές βόμβες για παιδιά, γονείς και εργαζόμενους σε αυτά. Δεν φτάνει που στηβάζουν τα παιδιά σε τάξεις 25 και 27 ατόμων, το ένα δίπλα στο άλλο και με μόνη προστασία τη μάσκα. Δεν φτάνει που αρνούνται να προχωρήσουν σε μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε παιδιά και εργαζόμενους. Δεν φτάνει που σε κανένα σχολείο δεν υπάρχει σχολιατρική υπηρεσία που να επιβλέπει τις περιπτώσεις κρουσμάτων. Έχουν κάνει λάστιχο κάθε πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ όσον αφορά τον καθαρισμό και την απολύμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των σχολείων. Σύμφωνα με αυτά τα πρωτόκολλα, όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του σχολείου, δηλαδή οι τάξεις, τα θρανία, τα πόμολα, οι κουπαστές, οι τουαλέτες, οι άβλοι χώροι με τα παγκάκια τους, πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία τους. Στα δε δημοτικά και νηπιαγωγεία και μετά το ολοήμερο για 4η φορά. Πώς μπορεί να γίνει όμως αυτό όταν στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσλήφθηκε ο ίδιος αριθμός προσωπικού καθαριότητας με πέρυσι που δεν υπήρχαν αυτές οι ανάγκες, όταν μάλιστα η ίδια η κυβέρνηση μετά το lockdown της Άνοιξης αποδέχθηκε πως υπήρχε ανάγκη διπλασιασμού αυτού του προσωπικού αφού κατά το άνοιγμα των δημοτικών χρησιμοποίησε και το προσωπικό γυμνασίων και ηλικίων. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι να έχουμε το πολύ μια καθαρίστρια ένα σχολείο στην Αττική, ενώ υπάρχουν και αυτές που έχουν 2 σχολεία. Και ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων έχει ζητήσει και δεύτερο άτομο καθαρισμού, κυβέρνηση και δήμοι να κοφεύουν, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία παιδιών, γονιών και εργαζομένων αυτή η κατάσταση, με μόνιμη δικαιολογία την έλλειψη χρημάτων. Λεφτά όμως υπάρχουν για μεγάλους περιπάτους που εξυπηρετούν τους μεγαλοξενοδόχους του κέντρου της Αθήνας, για αναπλάσεις παρελιακών μετόπων που εξυπηρετούν ιδιωτικά ιδρύματα και επενδύσεις τύπου ελληνικού, για να χαρίζονται σε μεγαλοεπιχειρηματίες που κατασκευάζουν ποδοσφαιρικά γήπεδα ιδιωτικών συμφερόντων. Μόνο για τις ανάγκες του λαού δεν υπάρχουν λεφτά. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν ανεχόμαστε να μας ζητάνε η ατομική ευθύνη την ίδια στιγμή που ενώ ανεβαίνουν συνεχώς τα κρούσματα στα σχολεία μας και στη χώρα γενικότερα, την ίδια στιγμή που ενώ η Αττική έχει πει στο κόκκινο, η κυβέρνηση να αρνείται να πάρει οποιοδήποτε μέτρο συλλογικής ευθύνης, να αρνείται να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας για τη διασφάλιση της υγείας μας. Απαιτούμε μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των σχολικών καθαριστριών, οι οποίες εργάζονται με καθεστώς εργασιακής ομοιρίας, και επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να διασφαλίσονται οι απαιτούμενοι όροι υγιεινής και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καμία απόλυση συμβασιούχων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, μονιμοποίηση όλων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Διενέργεια μαζικών και επαναλαμβανόμενων διαγνωστικών τεστ με ευθύνη της κυβέρνησης και δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας. Χορήγηση με επάρκεια όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολικών κτηρίων. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, δεν περιμένουμε από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα αιτήματά μας με συμπάθεια και κατανόηση. Έχει δείξει ότι δεν το θέλει, αλλά της υποσχόμαστε πως όσο δεν τα ικανοποιεί, όσο κοφεύει στις λαϊκές ανάγκες, τόσο θα μας βρίσκει απέναντί της στον δρόμο του αγώνα, τόσο θα πλαταίνει το ποτάμι και θα μεγαλώνει η ορμή του, έτσι ώστε, όπως λέει και ο ποιητής, το χέρι που σέσπερνε, τον κεραυνό τώρα κρατάει. Ποιος το σταματάει, ποιος το σταματάει. Να μας φοβάστε, γιατί πια είμαστε θυμωμένοι και αποφασισμένοι.